Σκληρές εικόνες από το πεδίο των μαχών έκαναν το γύρο του κόσμου. Πύραυλος χτύπησε σχολείο στο Χάρκοβο. Οι μαθητές απομάκρυναν τα συντρίμια καθώς ο πύραυλος διέλυσε τα πάντα στο πέρασμά του και άφησε πίσω του μόνο χάος. Κυβερνητικό κτίριο έγινε στόχος πυράβλου στο Μικολάεβ. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και ένα τεράστιο άνοιγμα στη μέση του κτιρίου. Η έκρηξη ήταν τρομακτική και αυτόπτες μάρτυρες είδαν πυκνούς καπνούς να αναδύονται. Στη μαρτυρική Μαριούπολη, την πόλη όπου κατοικούσαν χιλιάδες Έλληνες ομογενείς, τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Μία γυναίκα επιστρέφει μετά τους βομβαρδισμούς συγκλονισμένη στα συντρίμια όπου κάποτε βρισκόταν το σπίτι της. Κλαίγοντας αντικρίζει μονοστάχτη εκεί που κάποτε βρίσκονταν προσωπικά της αντικείμενα. Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στη σκέψη της από μια ζωή που έχει γίνει πλέον κομμάτια. Άνθρωποι που έζησαν όλη τους τη ζωή στη Μαριούπολη αντικρίζουν μόνο όλεθρο και καταστροφή. Ισοπεδωμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, ούτε ίχνος ζωής στην άλλοτε ζωντανή πόλη. Ταυτόχρονα εικόνες από ντρόουν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στη βορειοανατολική Ουκρανία. Κατεστραμμένο πυροβολικό και διαλυμένες δεξαμενές είναι ό,τι άφησαν πίσω τους οι βομβαρδισμοί.